Ο πεις πουλίν, μητρός τη βουκεντρέαν. Και το πουλίν και λάιδεσεν με ανθρωπή λαλίαν. Η Ρωμανία φιλοξενείται στη Λευκόβρυση Κοζάνης. Σήμερα η Λευκόβρυση συγκαταλέγεται στα ωραιότερα προάστια της Κοζάνης. Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, είναι κτισμένη σε υψόμετρο 660 μέτρων. Στην τελευταία απογραφή του 2011 μετρήθηκαν 1076 κάτοικοι. Εγκαταστάθηκα με την οικογένειά μου στην Λευκόβρυση το 1986, προερχόμενος από τη Γερμανία. Θυμάμαι όταν κάναμε την καταγραφή του οικοπαίδου, γιατί καλέσαμε έναν μηχανικό για να μας κάνει το σκαρίφημα. Δεν υπήρχαν τότε πλάνα, δεν υπήρχαν τότε σχέδια στο χωριό. Μου είπε, «Α, διάλεξες την Κηφισιά της Κοζάνης». Θυμάμαι όταν γινόταν οι εξκαφές για το οικόπεδο για να χτιστεί το σπίτι, ήρθε ένας γέροντας, ο οποίος γνώριζε τον πατέρα μου και αμέσως εξέφρασε έτσι τη χαρά του ο Παντελίδης. Εξέφρασε τη μεγάλη χαρά του ότι εγκαθίσταται ο γιος του φίλου του στην Λευκόβρυση. Υπάρχουν πάρα πολλά επενετά για την Λευκόβρυση. Είναι ένα χωριό που εγώ είμαι και ιεροψάλτης στο χωριό. Έχει πάρα πολύ καλό εκκλησίασμα. Ο σύλλογος, θα πρέπει να το πούμε, κάθε Μεγάλη Παρασκευή έχει χοροδία η οποία ψάλλει τα εγκόμια και αυτό συγκεντρώνει αρκετούς ξενοχωρίτες και κοζανίτες οι οποίοι έρχονται για να παρακολουθήσουν τα εγκόμια στη Λευκόβρυση. Τι νιώθετε όταν ακούτε το γιο σας Χαράλαμπου να παίζει λίρα? Ο Χαράλαμπος πραγματικά έχει αναπτύξει ένα ταλέντο το οποίο εγώ δεν περίμενα, το λέμε. Ο πατέρας μου ήταν λιαράρης και έχει πάρει μερικά πατήματα και τον μιμείται πιστά. Σπάνιους σκοπούς, τους οποίους λίγοι ξέρουν από τους λιράρδες. Και αυτός είναι ένα δημιούργημα της Λευκόβρυσης, εδώ που τα λέμε, και του συλλόγου που δραστηριοποιήθηκε και ο ίδιος, αλλά και τον αξιοποίησε ο σύλλογος της Λευκόβρυσης.
Ένα από τα καμάρια του χωριού είναι ο Ιστορικός και Ολογραφικός Σύλλογος Διγενής Ακρίτας Λευκόβρησης. Διατηρεί πολλά τμήματα στο ενεργητικό του και δικαίως έχει την τιμητική του σήμερα στη Ρωμανία. Το χωριό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έχει 1208 κατοίκους, αλλά ζουν περισσότεροι, περισσότεροι και από 1500. Στο χωριό υπάρχουν σύλλογοι, ο Ποδοσφαιρικός και ο Μορφωτικός Σύλλογος, που οι δραστήριοι και οι δύο συνεργάζονται με την κοινότητα σε πολλά θέματα. Έχουμε πολύ καλό κόσμο. Δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα με τους κατοίκους του χωριού και είμαι περήφανο για αυτούς. Με πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση, η φήμη του Διγενή Ακρίτα Λευκόβρησης έχει ξεπεράσει τα στενά γεωγραφικά όρια του χωριού. Πάμε λοιπόν στην αίθουσα που στεγάζεται σήμερα ο Σύλλογος, να γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές του, να γνωρίσουμε ακάματους εργάτες της ποντιακής παράδοσης, του ελληνικού πολιτισμού, με μπροστάρισα τη νέα γενιά. Σόρμαν και νολοε ραφτεριάρ, ολοε ραφτεριάν. Όχι και θα έρχουμε να κλεφτώσεν φόβου μας αθεριάρ, φόβου μας αθερία. Σαν γιάν γιάν αιάρ, να εσάν γιάν γιάν αιρ. Όχι και ναι με γηθέ τυραννίσες και να τόσο πολλά αιάρ, και να τόσο πολλά αιάρ. Και σκαλάν στον κόσμο
πιάτα τον καίει στελεμονή τη ξενιτιά στο δρόμον. Πιάτα τον καίει στελεμονή τη ξενιτιά στο δρόμον. Το 1923, με την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών, με τη συνθήκη που υπήρξε, ήρθαν οι πρώτες 60 οικογένειες και εγκαταστάθηκαν στη Λευκόβρυση Κοζάνης. Η ιδιαιτερότητα που έχουν οι κάτοικοι είναι ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο σε μία γεωγραφική περιοχή του Πόντου. Η πλειονότητα των κατοίκων είναι από τα συμμοχώρια της Τραπεζούντας. Υπάρχουν όμως κάτοικοι οι οποίοι είναι από την Ιβόρα, σημερινή ονομασία Τσορούμ, από την Προύσα, από την Αμισό, από την επαρχία της Σμύρνης και από το Ικόνιο. Αυτή η σμίξη των πρώτων κατοίκων είχαν σαν σημείο αναφοράς όλοι τον ξεριζωμό από τις πατρίδες. Ήρθανε σαν ναυαγοί σε ένα νέο τόπο, σε νέα χώματα ελληνικά, άφησαν όμως πίσω τους μνημεία, εκκλησίες, σχολεία, τάφους των προγόνων τους και ήρθανε με την ελπίδα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Μέσα από την διάλεκτό τους καταφέραμε να διαχρονικά να επιβιώσουμε και να έχουμε τις μνήμες από τους προγόνους μας. Είμαστε η τρίτη και η τέταρτη γενιά πλέον εδώ στο χωριό, οι οποίοι συμπορευόμαστε πλέον μαζί με τους νέους κατοίκους της περιφέρειας. Είναι από Γρεβενά αρκετές οικογένειες, είναι οι νέοι κάτοικοι πλέον και πρέπει να τους δεχθούμε όπως μας δέχτηκαν αυτά τα χώματα εμάς τους πρώτους πρόσφυγες. Είναι από Γρεβενά, είναι από Κρήτη, είναι από Κοζάνη πολύ και γι' αυτό κιόλας έχουμε αυτή την δράση σαν σύλλογος και εντάσσουμε μέσα στις εκδηλώσεις μας, της Πολιτιστικής Εβδομάδας της Αγίας Μαρίνας, όλους τους πολιτισμούς όλων των κατοίκων της Λευκόβρυσης.
Εμείς η ομάδα που είμαστε, ο βασικός ο κορμός στο Διοικητικό Συμβούλιο, δουλεύουμε στο Σύλλογο εδώ και 10 χρόνια. Έγιναν κάποιες προσθήκες με τη σειρά των ετών. Εμείς είχαμε βάλει ένα στοίχημα από την αρχή, είχαμε ένα όραμα. Πώς θα ενώσουμε μέσα στο χωριό, γιατί ξέρετε, η Λευκόβρηση δεν είναι αμυγός προσφυγικό αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλούς μέτικους. Άνθρωποι οι οποίοι μας θύμισαν, ήρθανε, μένουν στο δικό μας το χωριό και εμείς με κάποιον τρόπο θέλαμε όλον αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε μια οικογένεια, να τον ενώσουμε. Αυτό πιστεύουμε ότι το πετύχαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είμαστε από τους ποντιακούς συλλόγους, τους πρώτους που βάλαμε δημοτικά χορευτικά μέσα. Με τις στολές τους, με όλα. Ο κόσμος το είδε, το εκτίμησε και συμμετέχει σε όλες τις δράσεις μας. Αν έρθετε στις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις, θα δείτε ότι έχουμε πάνω από 70 εθελοντές. Αυτοί δεν είναι αποκλειστικά χωριανοί εδώ, με την έννοια δηλαδή της προσφυγιάς που ήρθαν και κατοίκησαν εδώ οι πρώτοι. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα μας δίνει εμάς, μας ενθουσιάζει ιδιαίτερα και μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη για να δουλέψουμε. Που εδώ πέρα που όλοι όσοι ασχολούνται με τον πολιτισμό και με τους πολιτιστικούς συλλόγους αφιερώνουν προσωπικό χρόνο. Χρόνο τον οποίο τον έχουν ανάγκη όλοι. Και στις εποχές που ζούμε και βιώνουμε αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν λεφτά, που με μαγικά βρίσκουμε τρόπους πώς να υποστηρίξουμε τους συλλόγους μας. Σκεφτείτε ότι εμείς εδώ είμαστε από τους λίγους συλλόγους που πληρώνουμε νίκη. Πληρώνουμε 2 χωροδιδασκάλους. Είναι η μουσική, είναι τα τρέχοντα έξοδα. Παρ' όλα αυτά όμως βοηθάει το χωριό, βοηθάει όποτε και να το ζητήσουμε. Πράγματι είναι πολύ συγκινητική η συμμετοχή της Νοελέας Λευκόβρησης και είναι συνέχεια δίπλα μας, όποτε χρειαστούμε. Και τώρα θα κάνουμε μια διατροφήτευση στο χωριό, θα έρθει πάλι να μας βοηθήσει. Ό,τι εκδήλωση θέλουμε, το τμήμα Νοελέας Λευκόβρησης βοηθάει συνέχεια. Το επόμενο στοίχημα του Συλλόγου είναι να μαζέψουμε όλη την νεολαία της Λευκόβρησης, αγόρια, κορίτσια, να βοηθήσουν στη διατροφήτευση τη μεγάλη που θα κάνουμε στο χωριό. Οι δράσεις μας είναι και φιλανθρωπικές. Έχουμε βγει πάνω από 3 φορές να βοηθήσουμε συντοπίτες μας και από διπλανά χωριά. Η σχέση με τα διπλανά τα χωριά και με τους συλλόγους είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Οι δράσεις μας έπειτα είναι οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις. Κάνουμε πολιτιστική εβδομάδα. Έχει μέσα θέατρο, έχει μέσα αφιέρωμα σε ποιητές. Είχαμε περσινή χρονιά, ήταν αφιερωμένη στον Ελ Γκρέκο. Εδώ πέρα ήταν 15 ζωγράφοι που ζωγράφησαν και εξέθεσαν τη συγκεκριμένη μέρα τα έργα τους στην πλατεία, σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε βήμα σε νέους καλλιτέχνες. Νέους καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν την πολυτέλεια να βγουν σε πατάρι. Παρ' όλα αυτά, εμείς είναι μια μέρα η οποία είναι αφιερωμένη σε δευτεροκλασσά τους και τριτοκλασσά τους, σε εισαγωγικά, καλλιτέχνες. Με κάθε τρόπο, εμείς προσπαθούμε να ανεβάσουμε και τον πολιτισμό, να δείξουμε τα ήθη και τα έθιμά μας στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι και μεγάλο το χωριό, αυτό βοηθάει, έχει 1.500 κατοίκους. Και οπότε είναι και το φορτίο πιο βαρύ που θέλουμε κάθε χρόνο να δείξουμε και το κάτι παραπάνω και πιστεύω ότι το καταφέρουμε. Και ο κόσμος το δείχνει και μας επιβραβεύει. Όπως είπε και ο αντιπρόεδρος πριν, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη διατροφήτευση φέτος. Πράγμα το οποίο θέλει να το δούμε λίγο, είναι αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Παρ' όλα αυτά το προσπαθούμε και αυτό. Καθαρίζουμε 2-3 φορές το χρόνο, μαζεύονται εδώ τα παιδιά του συλλόγου, καθαρίζουμε το χωριό. Αιμοδοσία και άλλες πάρα πολλές δράσεις.
γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λευκόβρηση Κοζάνης. Θυμάμαι από μικρό παιδί μια εκδήλωση του Συλλόγου. Πρέπει να ήμουν Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού. Σε μια έκθεση και βιβλίου και ζωγραφικής που είχα λάβει πρώτη φορά μέρος. Ήταν για μένα ένα καθοριστικό σημείο. Είδα πως η τέχνη μικρό παιδί στο χωριό μπορεί να είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτά που ήξερα μέχρι τότε. Τώρα με το Σύλλογο, έγινε μια πρόταση από το Σύλλογο για τα 400 χρόνια από το θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που γιορτάζαμε πέρσι, να κάνουμε μια εκδήλωση και ένα αφιέρωμα στο έργο του. Χωρίστηκε σε δύο φάσεις το όλο αφιέρωμα. Έγινε μια παρουσίαση και μια σύνδεση του έργου του Θεοτοκόπουλου με το τι έχει προσφέρει στη σύγχρονη τέχνη και ζωγραφική παγκόσμια. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν ένα εργαστήριο ανοιχτό που κράτησε χρονικά περίπου έναν μήνα, 4-5. Ήταν ανοιχτό, όπως είπα. Ήρθε πολλοί κόσμος, δούλεψε, έκανε έργο και το παρουσιάσαμε όλο αυτό στις αρχές των εκδηλώσεων πέρσι το καλοκαίρι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε. Για μένα ήταν ένα στοίχημα, γιατί αυτό ήταν στο χωριό, δεν ήταν ούτε στην πόλη, στην Κοζάνη, και είχαμε κάποιες αμφιβολίες στο πώς θα δουλέψει όλο αυτό. Τελικά όλα πήγαν καλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό. Έχουμε μάθει τον Σύλλογο και γενικώς τους συλλόγους της περιοχής να ασχολούνται με το κομμάτι της παράδοσης, που είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη όμως, το κομμάτι του σήμερα και του τι συμβαίνει στον πολιτισμό τώρα, νομίζω ότι έχει αρκετό χώρο ώστε να αναπτυχθεί. Η δράση του Συλλόγου ήταν η μία πλευρά του οράματος. Η άλλη πλευρά ήταν ότι επιτέλους να αποκτήσει ο Ιστορικός Λαογραφικός Σύλλογος Διγενής Ακρίτας Λευκόβρησης τη δική του στέγη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ημιτελές κτίριο. Προσπαθούμε όλοι εδώ στο χωριό να βρούμε έναν τρόπο να τελειώσει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, ο Δήμος βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, να ευχαριστήσουμε και το Δήμο, γιατί εκεί που έφτασε αποκλειστικά με τη βοήθεια του Δήμου. Και για να ολοκληρωθεί, πρέπει ο Δήμος να δείξει λίγο περισσότερη ευαισθησία και, αν χρειαστεί, να τη δείξει και η Περιφέρεια. Thank you.
ζωσέν, μια τσαρκουλή περωσέν, μια περνή περνή ζωσέν, μια τσαρκουλή περωσέν. Στε σονασέν, άλλο τα μανταξωμέν. Το ζωνάρ στε σονασέν, άλλο τα μανταξωμέν. Τα ψημονά και ιατό, άλλο τα μανταξωμέν. Και ο εσεμπέρνιζωσέν, άλλο τα μανταξωμέν. Και ο εσεμπέρνιζωσέν. Ξέρθαμε και ξεκαμπάνισταμε. Δώσ' με κορίντε τα ξες, τη φιλιάν δε τα γαμέ. Δώσ' με κορίντε τα ξες, τη φιλιάν δε τα γαμέ. Ξέρθαμε και ξεκαμπάνισταμεν. Άρδος κορίντε ταξές και εντε συνέταγαμεν. Άρδος κορίντε ταξές και εντε συνέταγαμεν. Δες τα τον δίσκη γονιών, εγώ δεν κύβηγα τον. Δες τα τον δίσκη γονιών, εγώ δεν κύβηγα τον. Ο Γιάννης Αμυρίδης, ο Αμυρόγλης, οι πρόγονοι του οποίου ήρθαν από το αργαλί της Τραπεζούντας, σήμερα είναι ένας εξαιρετικός κατασκευαστής ποδιακής λύρας. Η αγάπη του για την ποδιακή παράδοση τον οδήγησε εντελώς τυχαία να ανακαλύψει το ταλέντο του αυτό κατά τη διάρκεια ενός μουχαπετιού μεταξύ φίλων. Σήμερα, κορυφαίοι πόντιοι λυράριδες εμπιστεύονται τις κατασκευές του. Τον συναντήσαμε στο εργαστήρι του στη Λευκόβρηση και με τον Κώστη του Παρχάρ. Μπήκαμε όπως ήταν φυσικό στον πειρασμό να δοκιμάσουμε μία από τις τελευταίες κατασκευές του. Καρφάτο στην καρδιά μου το καμένον, στην καρδιά μου το καμένον. Επαρμαϊσέρ και καρφάτο στην καρδιά μου το καμένον, στην καρδιά μου το καμένον. Το αίμα το θα τσιμπώνεις να εμφαρμακομέ. Νόν εμφαρμακόμενον, το αίμαν το θα τσιμπώνεις να εμφαρμακόμε, νόν εμφαρμακόμενον. Καπάν και μεντζέν, έμορφο μπέξι. Η
γενιλζόν πουλοπόμ το γεμάν δείξον όλοιγον σε βάς, δείξον όλοιγον σε βάς. Εινόν το θα κατένεις βάλε να το σιφλέ βάς, βάλε να το σιφλέ βάς. Εινόν το θα κατένεις βάλε να το σιφλέ βάς, βάλε να το σιφλέ βάς. Γιάννη, πότε ανακάλυψες τον εαυτό σου για πρώτη φορά ότι είχε μπει το μικρόβιο, ας πούμε, επιτραπή έκφραση για να αρχίσει να κατασκευάζει την ποντιακή λύρα? Το 1997 ξεκίνησα την πρώτη κατασκευή στη λύρα από ένα, να το πω έτσι, λίγο τυχαίο συμβάν που έγινε εδώ στο χωριό και ήμασταν μια παρέα και ένα παιδί από την παρέα δεν είχε μια τόσο καλή λύρα από ό,τι λέγανε και λέω θα σου κάνω εγώ μια καλή λύρα και έτσι ξεκίνησε όλο το θέμα με τις λύρες. Εντελώς από μόνος μου, έφυγα από το χώρο, πήγα, πήρα ένα ξύλο, χωρίς να γνωρίζω τίποτα και έτσι ξεκίνησα. Μετά ρωτώντας, βασικά από συζητήσεις, ότι πρέπει η λύρα να είναι από κοκκίμελο, από μουριά κτλ. Αρχίσαμε δηλαδή τα πρώτα πειράματα. Ακριβώς. Και πότε κατασκεύασες το πρώτο σου όργανο? Αυτομάτως, ένα μήνα μετά περίπου, αφού πήρα το ξύλο και άρχισα να σκαλίζω με το χέρι, ούτε μηχανήματα, ούτε τίποτα, έγινε η πρώτη λύρα. Γιάννη, σπουδαίοι καλλιτέχνες, μάλιστα εκ των οποίων και ο Κωστάκης Πετρίδης, το Γογοπούλ, το οποίο δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή, είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και έπαιζε με τα όργανα σου. Από πού προέκυψε αυτή η γνωριμία? Αυτό ήταν ένα τυχαίο συμβάν, είχε έρθει στο χωριό μας για ένα πανηγύρι και είχε σπάσει μία από τις λύρες του. Σε κάποια φάση ο άνθρωπος βρέθηκε σε ένα φιλικό σπίτι και έπινε καφέ και λένε κάνει ένα παιδί λύρες. Είπε φωνάξει τον άδω τέλος πάντων. Πήγα εγώ από τα πρώτα μου όργανα, είχα 2 χρόνια τότε στην κατασκευή. Είδε κάποια από τα όργανα μου και μου εμπιστεύτηκε μία από τις λύρες του. Και έτσι ξεκίνησε όλο. Γιάννη, από τι ξύλο είναι κατασκευασμένη αυτή η λύρα? Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι από μουριά κατασκευασμένη, είναι μία μονοκόμματη μουριά. Και πότε την τελείωσες? Έχει τελειώσει περίπου πριν ένα μήνα. Πριν ένα μήνα. Γιάννη, φαντάζομαι σε αυτόν εδώ τον ιδιαίτερο, τον μικρό χώρο, πάρα πολλές ώρες έχετε βρεθεί εδώ με φίλους, με καλλιτέχνες, όπου έχετε επιδοθεί λίγο το ρακίν, λίγο τα στύπα, σε μουχαπέτ, μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό είναι αλήθεια, Παναγιώτη. Συμβαίνει τακτικά και αναλόγως με τη διάθεση που έχουμε και την ψυχολογία, μπορούμε να το τραβήξουμε μέχρι πρωί, ας που λένε. Σχεδόν όλα τα παιδιά του χωριού, όλοι οι νέοι, περνάνε από αυτό το εργαστήριο. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους νέους του χωριού. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε κάποια ονόματα. Το Μιχάλη τον Μπουϊκίδη που ήταν το έναυσμα για να γίνει όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κουμπάρο μου, τον Κώστα τον Παρχαρίδη και τον Χαράλα από τον Τζακαλίδη που απουσιάζει σήμερα, δεν είναι εδώ, είναι Θεσσαλονίκη. Και τον μικρό πλέον φίλο, τον Στέφανο, τον οποίο θα τον απολαύσουμε και αυτόν σε λίγο να δοκιμάζει κάποια όργανα. Ακόμα να αγάπωσε το πιο κομμενίξε γεράν. Ακόμα να αγάπωσε. Αχ, εφταγωγιάτε σέναν. Το βαγγέλ με τεμέναν. Και γιάτε σέναν. Νοπομ. Και κάεν το κάρδοπομ.
και για τεσενάρνο πομ έκαεν το κάρδο πομ, ναι. Ας εξέρα ποιος είπε να τα εσυντόλεσμεν. Εγώ εσένα χάνωσεν, εσύ εμέ θα κλεσμεν. Εγώ εσένα χάνωσεν, εσύ εμέ θα κλεσμεν. Αχ εφταγώ για τεσέναν, κόβα και με τεμέναν. Και για τεσέναν νοπόμ, εκαέν το καρδοπόμ. Και για τεσέναν νοπόμ, πονεί το τσιγάρο πόμ. Μαγλωδοκοινόμηλων να εινούμε βουρπανείς, ευρυγούμε σογιανείς. Εσύ τούσε και μαξιλάρ, εω γέργα να πανείς. Εσύ τούσε και μαξιλάρ, εω γέργα να πανείς. Τα καλιά να φωτάσνεν, σαν μανούσα κι άπες φορπάτ. Τα καλιά να φωτάσνεν, να εινούμε γουρπανείς, ευρυγούμε σογιανείς. Εσύ τούσε και μαξιλάρ, και ο γέργα να πανείς. Εσύ τούσε και μαξιλάρ, και ο γέργα να πανείς. Στον Ίσβορον, στο συνεργείο Ταμιρόγλι, γεννήθηκε και η ιδέα για μια ιδιαίτερη δισκογραφική καταγραφή. Όλια τα άχτε μέτερα εένταν τραωδίας. Εμπνευστής, παραγωγός, οργανωτής, πρωταγωνιστής της, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ένας εραστής, όπως δηλώνει ο ίδιος, της ελληνικής μουσικής μας παράδοσης. Ένας άνθρωπος για τον οποίο δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Μάκης Σεβίλογλου. Βρισκόμαστε σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο που ο Μάκης Σεβίλογλου πάρα πολλές ώρες της ζωής του τις περνάει εδώ. Δημιουργεί, ηρεμεί και θα λέγαμε ότι ως απόρρια αυτής της δημιουργίας, επειδή έλκηκε την καταγωγή του από τον Πόντο, σύντομα θα κυκλοφορήσει μια πολύ αξιόλογη δουλειά
σύμφωνα με τα εισερχόμενα που έχουμε, αγαπητέ Μάκη, αποτυπωμένη τόσο σε δισκογραφική εργασία όσο και σε βιβλίο. Δώσε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο χώρο. Αυτή είναι μια ιδέα που ξεκίνησε να εκολάπτεται την προηγούμενη άνοιξη, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο περίπου. Πώς? Η αφορμή ήταν οι τακτικές μου επισκέψεις σε ένα συνεργείο της Λευκόβρησης στο Γιάννη τον Αμυρίδη, ο οποίος κατασκευάζει και λίρες ποντιακές και μεντζέδες. Εκεί τους γνώρισα, συμβαίνει και ο μικρός μου γιος να παίζει ποντιακή λίρα, έτσι γνωριστήκαμε τους ανθρώπους αυτούς. Η πρώτη μου επαφή λοιπόν ήταν με αυτούς τους δύο ανθρώπους, τον ιδιοκτήτη του συνεργείου τον Γιάννη τον Αμυρίδη και τον Κώστα τον Μπαρχαρίδη, δάσκαλο ποντιακής λίρας που μαθαίνει αρκετά παιδάκια στο νομό και μεντζέ. Και όταν είδα να μπαινοβγαίνουν εκεί μέσα πιτσιρικάδες κάθε ηλικίας από 14, 13 μέχρι 25 ξέρω εγώ και να τραγουδάνε και να δονούνται με όλους στο σώμα, εκεί εξέφρασα πρώτη φορά την ιδέα, ας πούμε, στα παιδιά τους. Λέω, γιατί δεν κάνουμε κάτι, λέω, να φανεί ότι υπάρχει μια συνέχεια στην παράδοση. Έτσι κι αλλιώς εγώ με την παράδοση είμαι και δαγκωτός. Μ' αρέσει, ας πούμε. Μ' αρέσει και η ατόφια παράδοση, μ' αρέσει και η πειραγμένη, όταν διέπεται από γούστο και ήθος. Έτσι λοιπόν το βάλαμε μπροστά. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι στην αρχή, ίσως πιο λιτό. Για καλή μας τύχη βέβαια, μόλις μαθεύτηκε η ιστορία αυτή, αρχίσαν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον άνθρωποι πολλοί. Βέβαια, ο πολύ καλός μου φίλος ο Κώστας ο Διαμαντίδης ήταν αυτός που με βοήθησε να έρθω σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, όπως με τον Κώστα του Φωτιάδη, με τον Βλάση τον Αγτζίδη. Γιατί το βιβλίο αυτό, πρόκειται για βιβλίο, είναι βιβλίο CD. Θα είναι ένα βιβλίο 200 σελίδων, όπου θα περιέχονται εκεί μέσα ιστορικά στοιχεία, ιστορία του πόντου, όχι μια αναλυτική ιστορία του πόντου, αλλά μια συνοπτική ιστορία του πόντου. Λογοτεχνικά κείμενα, αφιερώματα σε μεγάλους και σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Χρύσανθος που φέτος συμπληρώνει και τα 10 χρόνια από το θάνατό του, στον Γόγο, τον Πετρίδη, τον Πατριάρχη, το έτσι όπως τον αποκαλούν οι πόντοι, στο γιο του τον Κωστάκη που ήταν κατά τη γνώμη τη δική μου, αφού έχω ακούσει τόσο πολλά ποντιακά τον τελευταίο καιρό, παρότι εγώ δεν είμαι τόσο καλά μοιημένο στο ποντιακό στοιχείο. Το έχω, αλλά ποτέ μου δεν είχα τη γλώσσα τόσο καλά ώστε να μπορώ, ας πούμε, να τα... Ως μουσικός όμως, Μάκη, προφανώς μπορείς να αντιληφθείς το ήχο. Εννοείται, ναι, εννοείται. Δηλαδή τώρα τις τελευταίες μέρες συγκεκριμένα που κάθομαι και ακούω, ας πούμε, τρακς και έχουμε βρει και ένα παλιό τρακ όπου παίζει ο Κωστάκης ο Πετρίδης και με αυτό θα ξεκινάει ο δίσκος, εκεί φαίνεται πραγματικά η παιχτική του δυνότητα. Για καλή μας τύχη τώρα, αφού συμμετείχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα, ιστορικά στοιχεία, ο Κωνσταντίνος ο Τσαχουρίδης με τον Ματθαίο, με μεγάλη χαρά μου δώσανε αποσπάσματα από τη μελέτη τους για την ποντιακή μουσική, ο Κωστής Οδριγιαννάκης εν μέσω Ελλάδος και Ρωσίας στα ταξίδια του βρήκε χρόνο και μου στείλε παλιές του αναφορές από παρουσιάσεις για την ποντιακή δισκογραφία, όπου γίνεται, ας πούμε, από τις πρώτες δισκογραφικές δουλειές μέχρι και τις τελευταίες. Και ένα παιχνίδι, ας πούμε, με το τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει και εκεί. Γιατί και εκεί υπάρχουν πόντοι. Προφανώς, οι οποίοι Τουρκία, που μείναν, στο ιστορικό ναι, πόντο. Που μείναν εκεί πέρα. Βέβαια έχουν αλλάξει ονόματα, μπορεί να χάσαν και τη γλώσσα οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία, η μουσική όμως είναι η ίδια, έτσι. Όλο αυτό το αλυσιβερίσι, λοιπόν, χώρισε μέσα σε ένα βιβλίο. Τώρα, αυτό που με χαροποίησε εμένα ιδιαίτερα είναι ότι όλοι δεχτήκαμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Γιάννης ο Κουρτίδης, ο Αλέξης ο Παρχαρίδης, ο Γιώργος ο Σοφιανίδης, να μην ξεχάσω και κανέναν, ο Ματθαίος και ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης και καλλιτέχνες από τη Λευκόβρηση. Το πάντρεμα με τα νέα παιδιά. Το πάντρεμα με τα νέα παιδιά για μένα ήταν αναγκαίο για να φανεί ότι υπάρχει μια συνέχεια και ότι αυτό είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε τσικό στον αθλητικό τομέα. Υπάρχει από πίσω ένα φυτώριο που βγάζει συνέχεια ανθρώπους. Δηλαδή, όποιος βγαίνει και λέει αυτή τη στιγμή ότι τα ποντιακά είναι πεθαμένη γλώσσα, για μένα κάνει ένα τεράστιο λάθος. Ο Στέφανος Σεβίλογλου είναι ένας ακόμη νέος, ο οποίος εν έτη 2015 συγκινείται με τα ποντιακά ακούσματα. Παίζει λίρα με πάθος
και θέλει να συνεχίσει τη μουσική παράδοση των προγόνων του. Στέφανε, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 14 ετών. Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να κράτησες για πρώτη φορά τη λύρα στα χέρια σου? Θυμάμαι, ήταν το 2011. Μαζί με έναν φίλο ξεκίνησε να μαθαίνει λύρα σε έναν ξάδερφό του. Εκεί ζήλεψα κι εγώ λίγο, από εδώ με το χορευτικό, μετά πήγαινε όλοι οι φίλοι μου. Ξεκίνησα στην αρχή με το χορευτικό και μετά συνέχισα και με τη λύρα. Μου κάνει εντύπωση γιατί ενώ προφανώς έχεις κάποιο κομμάτι το οποίο έλεξε την καταγωγή σου από τον Πόντο, ότι ενώ μεγάλωσες με άλλα ακούσματα από τον μπαμπά, αν σε ακούσει κάποιος με τον τρόπο με τον οποίο παίζεις την ποντιακή λύρα και ιδιαίτερα τους σκοπούς που επιλέγεις να παίζεις, δεν θα μπορούσε να στοιχηματίσει με τίποτα ότι είσαι ο γιος του Μάκη Σεβίλογλου. Από πού απορρέει όλο αυτό? Αυτό πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ. Είναι από την πρώτη... τα ακούσματά σου? Τι ακούς όταν ο Στέφανος θέλει να ακούσει ποντιακή μουσική? Τι βάζεις στον υπολογιστή ή στο CD να ακούσει? Προτιμώ ιδιαίτερα Κωστάκη Πετρίδη. Κι εγώ ο Πετρίδη ακούω πολλές φορές. Προσπαθώ βασικά να ακούω περισσότερο Κωστάκη Πετρίδη. Είναι η μεγαλύτερη μου δυναμία. Και πώς νιώθεις όταν βρίσκεσαι με φίλους σου, συνομήλικούς σου, που είναι απόλυτα κατανοητές οι αμήλικτες τάσεις της ζωής σου, όλα έχουν πάρει το δρόμο τους με τα μαθήματά σας, με την ζωή μας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, όταν κάθεστε μαζί είτε στα καφενεία, είτε στα σπίτια, είτε σε ιδιαίτερους χώρους και παίζετε λύρα και τραγουδάτε? Το συνέστημα είναι μοναδικό, είναι τεράστια ευχαρίστηση που νιώθω εκείνη τη στιγμή, γιατί συνεχίζεται και η παράδοση και υπάρχουν άνθρωποι που το αγαπούν. Γεια σου Στεφανάκο, τα γόρι μου. Συνδύας. Αν χαλάν στο μάτωπα σου, ναι, με πως θα τερούνε.
Μελεσίδια έρχονταν γλυκιά να μυρίζνε. Πατά και εγώ γιος μας το παλικάρ ζελεύω. Να έμνε μικρό μελεσίδα πάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μελεσίδα πάνης να κονεύω. Βαλά τα συντσέπια μου κάντουρ βοκόρτσοπα. Εσόνιγα, εσόνιγα, αρέγονε πατουλίγα. Εσόνιγα, εσόνιγα, αρέγονε πατουλίγα. Τσι συνάλλουν την Παναγιάνταρ νοπο με τη λίγα. Τσι συνάλλουν την Παναγιάνταρ νοπο με τη λίγα. Θα φάζωσε, σου κάπλου το τσακόμαν εγώ θα πονεγκάζωσε. Σου κάπλου το τσακόμαν εγώ θα πονεγκάζωσε. Εσόνιγα, εσόνιγα, αρέγονε πατουλίγα. Εσόνιγα, εσόνιγα, αρέγονε πατουλίγα. Σύσου μελαντή, Παναγιάνταρ, νοπο με τη λίγα. Σύσου μελαντή, Παναγιάνταρ, νοπο με τη λίγα. Σε απόσταση 500 μέτρων από το χωριό, χτισμένο στο λόφο, σε μια πανέμορφη τοποθεσία, βρίσκεται το εξοκλήσι το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο του συλλόγου, τον Θόδωρο Χατζηθεοδωρίδη. Ο Θόδωρος, με πολλά χρόνια πολιτισμικής προσφοράς στην πλάτη του, είναι σήμερα ο σύνδεσμος της παλιάς γενιάς με τη νέα. Βρισκόμαστε στο εξοκλήσι της Αγίας Μαρίνας, εδώ στη Λευκόβρηση. Κάθε χρόνο, στις 17 Ιουλίου, πλήθος κόσμου έρχεται και ανάβει ένα κερί για την Αγία Μαρίνα. Πάντοτε, ο Ιστορικός και Λαογραφικός Σύλλογος Διγενής Ακρίτας Λευκόβρησης αυτή την εβδομάδα επιλέγει και για τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις και μάλιστα δίνει και την επωνυμία του Ιερού Ναού εδώ στον πολύ όμορφο χώρο, στον καταπληκτικό χώρο στη Λευκόβρηση Θόδωρε, που πραγματικά σε κάνει να ηρεμήσει. Εδώ όντως ηρεμείς, Παναγιώτη.
Και ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί οι χώροι και ηρεμούμε, έτσι. Αυτή είναι μία αλήθεια. Και μάλιστα νομίζω ότι το έλεγες πριν όσο ετοιμαζόμασταν ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το έργο των ανθρώπων της Εκκλησίας γιατί έχουν μεταμορφώσει εδώ το χώρο και... Τα παιδιά, η Επιτροπή της Εκκλησίας είναι, τι να σου πω, είναι μία καλή ορχήστρα. Έχουν τώρα 3 χρόνια, 4 πόσο είναι στην Εκκλησία, έχουν κάνει σπουδαία πράγματα και στο χωριό και σε επίπεδο υποδομής εδώ πάνω και στην κάτω την Εκκλησία, αλλά και βοηθάνε κόσμο σε αυτή την περίοδο της κρίσης με πολύ ευγενικό και πολύ διακριτικό τρόπο για τις ανάγκες που λίγο πολύ τις ξέρουμε όλοι. Για να έρθουμε λίγο τώρα στα ενίκο, στα του συλλόγου. Και μιας και αναφερθήκαμε σε εκδηλώσεις πολιτισμού με την επωνυμία Αγία Μαρίνα, που γίνονται λίγο πριν και λίγο μετά τη 17η Ιούλη. Θέλω να μου πεις, διαβάζοντας κανείς το δωρ, βλέποντας κανείς το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, βλέπει έναν πλουραλισμό, μία πολυπολιτισμικότητα θα έλεγα, και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό απορρέει και από την ανθρωπογεωγραφία πλέον. Σαφώς. Στην τοπική κοινότητα της Λευκόβησης, όπου έχουμε κόσμο ασόλια τα μιλέτια, ας λέω, του Μουντιακού. Κοίταξε τώρα. Καταρχήν είναι τιμητικό για μας ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν από το χωριό επέλεξαν το χωριό μας να μείνουν εδώ. Έτσι, αγοράσαν ένα οικόπεδο, φτιάξαν ένα σπίτι, στήσανε το νοικοκυριό τους εδώ. Τα παιδιά τους μπορεί να μην πήγαν στο σχολείο του χωριού, μπορεί να μην πάνε στην εκκλησία του χωριού. Εμείς όμως ο Σύλλογος είχαμε υποχρέωση, αν θέλεις, πολιτισμική και πολιτιστική, να τους ανοίξουμε την πόρτα του Συλλόγου. Και όχι μόνο απλά να την ανοίξουμε την πόρτα, να τους πούμε ότι είναι και δικό σας χώρος ο Σύλλογος αυτός. Γιατί αυτό είναι πολιτισμός πάνω απ' όλα. Έτσι. Έτσι λοιπόν, από το 2002 και μετά, σε σύμφωνη γνώμη όλου του ΔΣ, ήταν ομόφωνη η απόφαση ότι πλέον ο Σύλλογος θα απευθύνεται προς όλους και θα δέχεται πολιτιστικές επιρροές από όλους. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε διάφορα τμήματα χορευτικά. Σε κάποιους τους δημιούργησε μια αρνητική εντύπωση τον πρώτο ίσως λίγο ξένησε. Έτσι, ναι. Και όταν απαντήθηκε αυτό το ερώτημα, αυτή η απορία, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιήσαμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας. Εν τη διάρκεια περιπτώσει είμαστε ένα προσφυγικό χωριό και φιλόξενο. Αυτό τα λέει όλα. Και δεν είναι φιλόξενος μόνο αυτός που βάζει κάποιο σπίτι του και τον ταΐζει. Είναι αυτός που μιλάει μαζί του και ακούει τα δικά του πολιτικές ανησυχίες και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε χορευτικά τμήματα. Χορεύουν τα παιδιά μας. Τα ίδια παιδιά που χορεύουν ποντιακά, χορεύουν θρακιώτικα, χορεύουν νησιώτικα, χορεύουν δημοτικά, χορεύουν λαϊκά, κριτικά. Έχουμε αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. Γιατί έχουμε κόσμο σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Άρα αυτή η πολυπολιτισμικότητα μας κάνει πιο πλούσιους και εμάς. Αυτό είναι το κέρδος μας. Είναι σχέση Δούνε και Λαβίν. Έτσι ακριβώς. Τον πολιτισμό αυτό έχει να κάνει. Δηλαδή δεν είναι πολιτισμός μόνο ότι κατέχουμε εμείς οι πόντι. Πολιτισμός είναι όλα τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του πολιτισμού ή των παραδόσεων των άλλων πρωτίστως σημαίνει ότι σέβεσαι τον εαυτό σου και τις δικές σου παραδόσεις. Κυρίως είναι αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό. Όσο γυρνούσαμε το χωριό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και κάναμε τα γυρίσματα σε διάφορα σημεία, μου έκανε εντύπωση κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω ακούσει για πρώτη φορά, που αναφερόσουν στο ποιοι λευκοβρισιώτες πρώτης γενιάς κατοικούσαν σε κάποια σπίτια, σε κάποια οικόπεδα και πώς αυτά με την πάροδο των χρόνων, είτε επειδή πουλήθηκαν, είτε επειδή δεν υπάρχουν άνθρωποι πλέον από αυτές τις οικογένειες, έχουν αντικατασταθεί από άλλους ανθρώπους που, όπως προείπες, επέλεξαν να ζουν στη Λευκόβριση. Κοίταξε να δεις. Το σπίτι το πατρικό μου είναι ψηλά. Τότε λέγανε, ας πούμε, ο Βασίλης έκτισε στο σπίτι έντονη ο Ακρίτας. Από το σπίτι, από το λόφο που λέμε, ξέραμε όλα τα σπίτια του χωριού. Αυτό γινόταν μέχρι πριν το 90 τόσο. Από το 94-95 και μετά, αυτή η εικόνα, ας πούμε, άλλαξε γιατί χτιστήκανε καινούργια σπίτια στη θέση των παλιών, αλλά προσθεθήκαν και άλλα σπίτια που δεν ήταν χωριανοί. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να εξαλείψει την ιστορία της κάθε γειτονιάς με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, με τους παραδοσιακούς κατοίκους του χωριού. Δηλαδή, αν αρχίσουν να αναφέρουμε σε ονόματα. Γραφικές φυσιογνωμίες. Γραφικότατες φυσιογνωμίες. Δηλαδή, αν αρχίσουν να αναφέρουμε στις φυσιογνωμίες αυτή του χωριού, ίσως κάποιον να δικήσω. Να το ρισκάρουμε, λες. Εγώ θέλω να μοιραστείς μία ιστορία. Λοιπόν, μία ιστορία. Αυτή που σου έρχεται τώρα. Η μία ιστορία ήταν αυτή που είπαμε και στο Μουχαπέτ.
με τον Σπαρτιάτη κτλ. Αυτή είναι ούτως ή άλλως θα δίκομαι. Θα δίκομαι, λοιπόν. Κοίταξε, υπήρχαν άνθρωποι στο χωριό που ήταν φυσιογνωμίες πραγματικές. Ήταν, ας πούμε, το καφενείο του Τσάνο, έτσι ήταν ο Τσάνος. Ο Τσάνος ήταν ο άνθρωπος που ήξερε όλο το χωριό, είχε το τηλέφωνο. Ήταν αυτός που ήξερε ποιο ζητάει ποιον από το τηλέφωνο και πολλές φορές ήξερε και τι είπε αυτός που πήρε τηλέφωνο. Ήταν τότε, αν θέλεις, εκείνη η εποχή που όλοι ξέραμε τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι. Γιατί υπήρχε μια ανοιχτή επικοινωνία με τα σπίτια. Υπήρχε, ας πούμε, ο δάσκαλος, ο Γιάνγκος ο δάσκαλος, που ήταν και χωριανός ο Παπαδόπουλος. Ένας δάσκαλος που από τα χέρια του περάσανε γενιές και γενιές. Ο δάσκαλος είχε μια συνήθεια να βάζει τα παρατσούκλια που λέγαμε στον καθένα. Τώρα, σύμφωνα με το όνομά του, πώς του έβγαινε αυτού, έλεγε διάφορα παρατσούκλια. Όλοι έχουμε πάνω παρατσούκλι. Δηλαδή, η γενιά μου είναι όλοι με παρατσούκλια. Ο Θόδωρος, ο ψάρης, ας πούμε. Ο Τάδε, ο Τάδε. Δεν θα πω για άλλους τώρα, αλλά μην τους πάρουμε στη σειρά. Λοιπόν, υπήρχε, ας πούμε, ο Παπακερίδης, ο οποίος ήταν ένας παπάς από το χωριό, καταγωγή από τον Άργυρο, που ήταν και νευρικός. Δηλαδή, ας με συγχωρήσουν οι δικοί του, τους οποίους εκτιμώ και αγαπώ, ο παπάς ήταν νευρικός. Πήγαινε να μεταλάβει, ας πούμε, και έχει το στόμα σου λίγο μισάνοιχτο. Άνοιξαν το στόμα σου! Οπότε αυτές οι φράσεις μείνανε. Επίσης υπήρχε, ας πούμε, ο Ισάκ, ο Παρχαρίδης. Μοναδική φυσιογνωμία Ισάκ. Ο οποίος ήταν, ας πούμε, εθισμένος στο να λέει ιστορίες που με την πάροδο του χρόνου τις πίστευε και ο ίδιος. Λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως συνέθεταν μια κοινωνία πάνω στους οποίους εκινείται το χωριό σε επίπεδο γιορτών. Σε επίπεδο γλεντιών, δηλαδή, γύρω από αυτούς. Δηλαδή υπήρχαν, ας πούμε, υπήρχε ο Καράολαντς. Ήταν μοναδικός, με φοβερό χιούμορ ο Καράολαντς. Ποιο να θυμηθώ τώρα άλλο και ποιο να αφήσω, ας πούμε. Ήταν άνθρωποι που πραγματικά ο καθένας είχε αφήσει, ο Γιαννώσης, ο οποίος ήταν πρακτικός γιατρός. Έφυγανε χέρια, μπράβο έτσι. Δηλαδή αν στραβοπατούσες πήγαινε στο Γιαννώση, κάτι έλεγε εκεί πέρα, έβαζε. Ο Σπαρτιάτης βέβαια που τον αναφέραμε, που έχει να πούμε πάρα πολλά για τον Σπαρτιάτη. Υπήρχε. Άνθρωποι οι οποίοι γράψανε με λίγα λόγια την σύγχρονη ιστορία του χωριού. Thank you.
η οικονομική κρίση έτσι, δημιούργησε κάποιες, έχει ξυπνήσει κάποιες αισθήσεις. Έτσι. Είναι η αίσθηση, ας πούμε, της αλληλεγγύης. Μάθαμε να κλείνουμε το ρήμα «νοιάζομαι» στο σύλλογο. Νοιάζομαι για σένα, νοιάζεσαι για μένα, νοιαζόμαστε για όλους. Προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια με όλα τα παιδιά του συλλόγου να περάσουμε στα παιδιά του χωριού ότι αυτή είναι η υπόθεση δική μας. Δεν είναι κανενός Προέδρου και κανενός Συμβουλίου. Αυτή είναι απλά μια τυπική διαδικασία που την κάνουμε κάθε δύο χρόνια για να είναι κάποιοι που θα διαχειρίζονται αυτά. Η υπόλοιπη όμως ευθύνη είναι ολονών. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτά δεν γεννιούνται ξαφνικά από μόνα τους ή επειδή τα επιβάλλει κάποια ανάγκη. Πρέπει να κάνεις, να δείξεις το πρώτο δείγμα. Θα σου πω μόνο ένα περιστατικό. Την πρώτη χρονιά που κάναμε, που αναλάβαμε το σύλλογο, έπρεπε να στήσουμε στην πλατεία 300 καρέκλες. Ήταν μια χρονοβόρα και πολύ κουραστική διαδικασία. Δεν είπαμε σε κανένα έλα βοήθεια. Θέλαμε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς μπορούμε και μόνοι μας, αλλά μαζί θα είμαστε καλύτερα. Την επόμενη χρονιά ήρθανε 5. Την επόμενη ήρθανε 15. Και τα επόμενα χρόνια πλέον μπήκαν στον αυτό με τον πιλότο. Όλα γίνονται, δηλαδή. Έρχονται παιδιά και λένε φέτος θέλω να βοηθήσω κι εγώ. Αυτό το θέλω να βοηθήσω εγώ είναι μια φράση που εμάς πλέον ηχεί πολύ ευχάριστα στα αυτιά μας. Από την άλλη, όλα αυτά τα παιδιά συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου. Δεν είναι μόνο εθελοντές, είναι εθελοντές στο πανηγύρι, συμμετέχουν στις ιατρικές ομάδες, συμμετέχουν στα χορευτικά. Στο χοροδιακό. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα που παίζει θέατρο, που τραγουδάει, που χορεύει, που γλεντάει και στείνει και το πανηγύρι. Αυτή είναι η κατάληξη αυτή τη διαδικασία του εθελοντισμού. Τη συλλογικότητα. Ναι, ναι, ναι. Είναι η ομορφιά του να ασχολείσαι με τα κοινά, με το σύλλογο. Αυτό είναι που σε ικανοποιεί. Ότι τελικά ενώ είσαι, ας πούμε, ένα ΔΣ με 7 άτομα, είσαι με άλλους 100, με ισότιμη και ισάξη και κάνουμε το χώρο. Το άλλο βέβαια του εθελοντισμού, το όφελος είναι το εξής, ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε βάλει ποτέ εισιτήριο στην είσοδο. Ποτέ. Αυτό το οφείλουμε σε δύο πραγματικούς και αληθινούς παράγοντες. Έτσι. Η μία ήταν ότι η ανάγκη ότι εφόσον δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση από πουθενά όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τα 5 και τα προηγούμενα, έπρεπε να εξασφαλίσουμε δικούς μας πόρους. Γιατί ο καλλιτέχνης θα πληρωθεί, τα σουλάκια θα πληρωθούν, οι μπύρες θα πληρωθούν. Άρα θα εισπράξουμε μόνο ό,τι καταναλώσει ο καλεσμένος. Δεν φτάνουν όμως αυτά. Και έτσι αποφασίσαμε να συνυπάρξει ο Σεφέρης με τα σουβλάκια, ο Καβάφης με τα σουβλάκια, ο Καβαδίας με τα σουβλάκια, η Θεοδωρίδου με τα σουβλάκια. Και τα λέω μαζί γιατί κάποιος είπε κάτι, δηλαδή τώρα τι έχουμε, έχουμε παρουσία βιβλίων και εσύ μου πουλάτε σουβλάκια. Λέω, εκείνοι πληρώνουν τα έξοδα εδώ. Όπως πλήρωσε, ας πούμε, η ομάδα αυτή των παιδιών που ψήνουν σουβλάκια, είναι πόσο, 15 άτομα. Είναι αυτοί οι 15 που πραγματικά πληρώνουν το εισιτήριο που δεν πληρώνει ο καλεσμένος και ο εισερχόμενος στο πανηγύρι. Είναι, όπως λέμε, το διεκδικήσαμε από μόνοι μας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι μπορεί να ψήνει σουβλάκι ο σύλλογος, όπως πολύ σωστά είπες, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, δεν είναι το μείζον. Το μείζον και το ουσιαστικό και η ουσία είναι το περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Έτσι ακριβώς, σαφώς. Δηλαδή οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι τρεις πρώτες που γίνονται κάτω στο χώρο της πλατείας, στο μισοτελειωμένο κτίριο, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι η, πώς το πω, είναι η πληγή μας αυτή, το μισοτελειωμένο κτίριο. Εσύ Θοδωρή, επειδή ασχολείσαι με τον πολιτισμό και όχι μόνο τώρα με το σύλλογο, παιδιόθεν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γνωρίζει πολύ καλά ότι υπήρξαν και πάρα πολλές παραγωγές πληρωμένες, χρυσοπληρωμένες, οι οποίες είχαν να δώσουν πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που δίνει αυτή η συλλογικότητα, αυτός ο εθελοντισμός, αυτή η ποιότητα που, αν θέλεις, που βγαίνει μέσα από τις εκδηλώσεις της Αγίας Μαρίας. Και αυτό δεν το λέω υποφαινόμενος. Έχουν μιλήσει άνθρωποι περισσότερο εξειδικευμένοι ο καθένας στον τομέα του από μένα. Και είναι γνωστό τη σπάση και αναγνωρίσιμο από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, η άποψή μας είναι η εξής. Ότι το να αγοράζεις πολιτισμό, είσαι μεταπράτης πολιτισμού. Δεν είσαι παραγωγός πολιτισμού. Εμείς είχαμε μια άποψη. Και σε αυτήν, ας πούμε, συμφωνήσαμε όλοι. Ότι πρέπει να παράγουμε εμείς το πολιτιστικό προϊόν που θα πουλήσουμε εντός εισαγωγικών. Και μάλιστα φάνηκε πολύ έντονα αυτό όταν κάναμε την πρώτη θεατρική παράσταση εδώ. Τότε, ας πούμε, στο πανηγύρι, σε μία εκδήλωση θεατρική, αν ας πούμε, ερχόταν κάποια γνωστή φίρμα, θα ερχόταν αυτοί που τους ξέρανε. Αλλά η γιαγιά του παιδιού που έπαιζε, η θεία του, ο παππούς του δεν θα ερχότανε
είπε ας πούμε ο Μπαρμπαγιάννης. Θα πω, λέει, από τον Παναγιώτη, παίζω ο Παναγιώτης. Δεμέτρων ο Παναγιώτης πες. Λοιπόν, όλο αυτό ας πούμε ήταν λειτουργήσε υπέρ του συλλόγου. Ξανακάναμε την άλλη παράσταση το παιδικό, το θέατρο, το σιάχτρο του Τρεβιζά, όπου παίζανε 26 παιδιά. Δεν ήταν 26 παιδιά, ήταν ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, η μαμά, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, κάθε παιδί είχε και από μία δεκάδα ανθρώπων. Ούτε και αυτοί θα ερχόντουσαν να δουν ένα παιδικό θέατρο, αν το έπαιζε, ας πούμε, η θεατρική σκηνή, ξέρω εγώ, ας πούμε, λέω, στο Καλογεροπούλου. Το ίδιο έγινε και με την επόμενη παράσταση. Δηλαδή, βγήκανε και είδανε θέατρο άνθρωποι που δεν θα βγαίνανε για κανένα λόγο. Το γεγονός όμως ήταν η δική μας παραγωγή. Έπαιζε η εγγονή, έπαιζε η κόρη, έπαιζε η ανεψιά. Θα πάμε να δούμε τα δικά μας τα παιδιά. Τα δικά μας τα παιδιά είναι αυτοί που παρήγαγαν το προϊόν και οι δικοί μας άνθρωποι, και όχι μόνο, ήταν αυτοί που εισέπραξαν το αποτέλεσμα. Και γιατί όχι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αύριο μεθαύριο, κάποιο παιδί το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ταλέντο θα ξεπηδήσει και θα πει ότι αρχή, σημείο αναφοράς ήταν τότε η παράσταση στο σύλλογο. Κοίταξε πάντα. Ο πολιτισμός αυτό το, αν θέλεις, αυτό το βήμα σου δίνει. Δηλαδή στο σπίτι σου δεν μπορεί να κάνεις και να κάνεις θέατρο, να κάνεις ένα μονόλογο, να παίξεις μόνο σου λίρα, να τραγουδίσεις μόνο σου, τραγουδάς για τον εαυτό σου. Όταν τραγουδεί μπροστά στον κοινό και εσύ εκφράζεσαι διαφορετικά και το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό, κάποιος από κάτω σε κρίνει και κάποια μάτια σε βλέπουν. Λοιπόν, άρα μαζί με, ας πούμε, με τη συμμετοχή σου σε αυτό το πολιτιστικό γίγνεσθε, έχεις και τη δυνατότητα να προβάλλεις και το προϊόν πάλι εντός εισαγωγικών αυτό που καλλιεργείς. Και το σημαντικότερο να κερδίσεις τους νέους ανθρώπους, να κερδίσεις τη νέα γενιά και να τη φέρεις σε κόλπους υγιείς, σε κόλπους δημιουργικούς, σε κόλπους που μαθαίνουμε για τον εθελοντισμό, για την αλληλεγγύη, για την προσφορά και παράλληλα εκτονωνόμαστε και πολιτισμικά γιατί το έχουμε περισσότερα ανάγκη από ποτέ. Ο στόχος αυτός είναι. Να μην μείνω εγώ δηλαδή, να πω εγώ ας πούμε συμμετέχω στα πολιτιστικά δρόμια και κάνω αυτό. Δεν έχει καμία αξία. Ό,τι να γίνω έγινα. Το θέμα είναι αυτές οι γενιές που έρχονται να μην ξεχάσουμε τα ήθη, τα έθιμα που είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού. Να μπούμε στο πολιτιστικό γίγνεσθε για να ζυμωθούμε με αυτό, για να δούμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε εκτός από αυτά που μάθαμε από τους προηγούμενους και τι άλλο προτείνουμε ως μια καινούργια πρόταση οι νεολαίοι. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Στο προάβλιο της Αγίας Μαρίνας παίξαμε λίρα και τραγουδήσαμε με ένα ακόμη νέο άνθρωπο που μαθαίνει τα μυστικά και τις αξίες της ποντιακής παράδοσης στους κόλπους του συλλόγου, τον Ανέστη Αμυρίδη. Ανέστη, πόσο καιρό παίζεις λίρα? Παίζω λίρα 6 χρόνια. 6 χρόνια. Τώρα πόσο χρονών είσαι? Τώρα είμαι 16. Στα 16. Και τι έτσι αποτέλεσε αφορμή σε ηλικία 10 χρονών να ασχοληθείς με την ποντιακή λίρα? Πρώτα απ' όλα είναι η παράδοσή μας και οφείλουμε να την ακολουθήσουμε. Μπορεί να μην έχουμε να μην μπορούμε να την διατηρήσουμε όπως έχει, αλλά προσπαθούμε. Και μετά έβλεπα στο περιβάλλον μου ανθρώπους οι οποίοι είχαν το όργανο, ναι, ασχολούνταν και λέω να προσπαθήσω να δω κι εγώ πώς είναι και μετά... Τι ακούς όταν βάζεις μία κασέτα ποντιακή ή ένα CD να ακούσεις, τι σου αρέσει να ακούς? Συνήθως ακούω τους παλιούς, γιατί ναι, ακούω πολύ... Το Γόγο, τον Κωστάκη, τον Χρύσανθο. Να παίξουμε ένα τραγούδι. Να παίξουμε. Να πούμε μαζί. Για να παίξουμε. Θα σκούμε τα μεσανύχτα το φέγγο να πιάνω και το φέγγο να πιάνω γιαρ. Και λαρνί μη την αλλιέσαι, αρνί μη την τον ύπνος το χαλάνω και τον ύπνος το χαλάνω γιαρ. Αρνήν το μάτιας λενάτο, αρνήν το μάτιας λενάτο, τσάψκα μενόν
δολίσε και τσεάψκα με δολίσε γιάρ. Οι Σβορέτ αγαπούν την ποντιακή παράδοση. Άνθρωποι εργατικοί, τίμοι, φιλόξενοι, χιουμορίστες είναι αντάξιοι συνεχιστές των προγόνων τους. Με αφορμή τα γυρίσματα της Ρωμανίας, μαζευτήκαμε στο στέκι του Πανάγου. Με Ρακίν, Κρασίν, Μεζεδόπα και Μεντζιόν και Τραωδίας, οι Σβορέτ ανταμόθανε και θυμέθανε τα παλαιά. Εσύ, το πρώτο. Και τε μετέρον το μου χάπε, τε μετέρον το στολί. Τε μετέροντο στολί, τε μετέροντο μου χάπε, τε μετέροντο στολί, τε μετέροντο στολί. Ευλογήσενα το Χριστόν κι δωδέκα Απόστολοι, κι δωδέκα Απόστολοι. Και ευλόγησένα το Χριστόν κι δωδέκα Απόστολοι. Ωι, 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 κι δωδέκα Απόστολοι. Κι εγώ αγαπώ σε εγκερχούμε και εσύ παραμέρεις με. Ωι, 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 κι εσύ παραμέρεις με. Εγώ αγαπώ σε εγκερχούμε και εσύ παραμέρεις με. Ωι, 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 κι εσύ παραμέρεις με. Τόση λέω καρδιά με έχεις, εσύ ξαϊκή πόνης με. Ωι, 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 εσύ ξαϊκή πόνης με. Ωι, και τε μόνη μάνα είπε με, μη πάσα καφέ. Σα καφένει ανέ, τη μόνη μάνα είπε με, μη πάσα καφένει για γιαβρίμσα καφένια. Όλα τα στράτα σπιάσουν την εμορφωνόρη, για την εμορφωνόρια. Όλα τα στρατά σπιάσουν την εμορφωνόρη, για την εμορφωνόρια. Όχι και βάρη λόγων μιλέτε από τεμόντα λίνα αρλίνε, βάρη λόγων. Thank you.
όχι και κορτσοπονδός μα φίλε να αναδύο συμπαράδε. Κορτσοπονδός μα φίλε μα αναδύο συμπαράδε. Αούτα έτσι κινείται και με τα μουταράδες. Αούτα έτσι κινείται και με τα μουταράδες, ναι. Και με πως θα τερούνεν, ακαλάν στο μάτω πασούνε με πως θα τερούνεν. Σκούσαν σι ποτάμι την μέσεν. Δύο κορτσοπάλου σκούσαν σι ποτάμι την μέσεν. Από μακράνε γνώρτσα το ταρνοπόμε κι απέσεν. Από μακράνε γνώρτσα το ταρνοπόμε κι απέσεν. Αμυρόγλυ, πέι μας από δεν έρθαν δε σε τέρα συμπατρίδα. Έρθανε συντραπέζοντα ή μέσα στο αργαλή τραπέζοντας εμείς. Από εκεί έρθανε, ο πατέρα με πήγαινε πρώτα στη Ρωσία και ύστερα κλώστεν. Στη Ρωσία ύστερα έρθει να δα. Αφού έρθανε, έρθανε να δα κάσω νίσβρο. Από εκεί όλα όπως είπανε, όπως έρχονταν. Τι δεν άλλο περισσότερο και πήγαν. Ένα πράγμα ότι ο κύριος Μέτων και μεντζιζιές πρώτον, επαγγελματίας και μεντζιζιές. Και οπότε ήταν διαφορετικά. Έκουγαμε συνέχεια την Κεμεντζέν, οπότε αλλιώς ετράνναμε. Τράνναμε με τα Κεμεντζέδες. Τράγουμε με τα Κεμεντζές, με τα τραγωδίες και μετά τα. Αλλά καμία εγκεφέ και μας να παίζουμε Κεμεντζέν. Γιατί εκείνη την εποχή η Κεμεντζέ σε έναν επαγγελματία έτωνε πολλά δύσκολο. Και είναι τώρα όπως ελέψε τους επαγγελματίες αγκαλιάς να τις και φέρνα τις και τότε αυτά. Εκεί μεθύνενο και με τις φέρνουν να τούνε εύκαιρον και καμονάκουν και οι άλλοι πήγαν να κοιμούσουν και εκείνους και κοιμούνται να πας ο κοπροθέσεις όπως έφεγαν και τον πατέρα μου πας ο κοπροθέσεις. Α, τα τίποτα άλλο. Θέλω να λες μας έναν ιστορία που έρθει στο νους από έναν μουχαπέτα δάσο χωρίων που επέμεινε ακόμα στο νους. Πρώτον, σε μου χαπέτε εμείς, εγώ θυμάμαι όταν κάποτε γιόρταζε του πατέρα μου αδερφών και πήγανε όλοι, εγώ μωρόν έμεινε, όταν λέω σας μωρόν έμεινε 7-8 χρονών. Πέραμενε η μάνα μου και λέει, χάιτε πάμε στο θείος, λέει. Πήγαμε στο θείο μου και βλέπουμε έναν παρέαν όλοι τράνοι. Κανένας σας τον ουσκίζει, μακάρι να έζωνα. Λοιπόν, γλέντε και κάε μέτσεν, να λέω ονόματα, εκεί που έπαιζαν όλο τίμον του Μπουλίδης πρώτα, ήταν εκεί ο πατέρα μου, όλο, τον αλλιώς έναν σπάλο και θα παρεξηγιόμαι. Λέπουμε σε ένα στιγμή και απέσεις κουβαλούν ένα γάιδαρο. Το γάιδαρο είναι και κάε, στο τραπέζα πάντο το γάιδαρο. Το γάιδαρο όμως αυτό είχε σημασία που έφεγε. Γιατί το όνομα του Μακάριος.
εκείνη την εποχή. Και γίνονταν ένας χαμός. Εγώ και καμωρώνε, ναι, εγώ χάζεψα όλη την ημέρα. Όλο το βράδυ με εξημέρωσε με δύο. Αλλά γλέντια, αίκα γλέντια και αίκα μουχαπέτια, δύσκολα είναι τώρα και λεπωματά. Αν μπορούμε να φτάμε εμείς κανέναν αίκο μουχαπέτου, θα είναι χαράνε μου και τιμή μου. Θα πω μια πρόσφατη ιστορία, πολύ κοντινή, πριν 50 χρόνια. Είμαστε η ομάδα... Ο Γιάννης ο Παρχαρίδης, ο Γιάννης ο Παντελίδης, ο Γιάννης ο Τουμπουλίδης. Τώρα ξεχνάω μερικούς, σας με συγχωρέσουν οι άλλοι. Αφού μέθησαμε, και εγώ φυσικά, αφού μέθησαμε έβαλαμε του Κώστου Κουντουρά πάσε ένα κάρο και έπαιζε τη λύρα ο Κώστης και εμείς γλεντούσαμε. Έτσι γλεντούσαμε και τα χρόνια. Με την ευκαιρία που ανέφερε ο Γιάννης ο Χριστοφορίδης τον Κώστα τον Μακρίδη, ο οποίος εδώ στο χωριό το λέγαμε ξυλούρι. Ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που γνώρισα εγώ στο χωριό τους Λιράριδες και κάναμε παρέα. Δεν χαλούσε χατήρι σε κανένα. Ο Κώστας λοιπόν, όταν έλειπε από το χωριό, τα λίγα μου χαπέτια που γινόταν στην εποχή τη δική μου, εκείνης της εποχής ας πούμε, που ήμασταν σε μια ηλικία που κάναμε τα μου χαπέτια, καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, τον Κώστα δεν τον είχαμε δει. Ήμασταν μια καλή παρέα, ήπιαμε, ήρθαμε σε κέφι. Ποιον θα ψάξουμε, τον Κώστα τον Ξυλούρη, τον Μακρίδη. Ρωτάω από εδώ, ρωτάω από εκεί, μου λένε αυτός στα καφενεία δεν εμφανίζεται εδώ και μια εβδομάδα. Πάω στο σπίτι του. Χτυπάω την πόρτα, βγαίνει η Ελένη, η γυναίκα του. Σάβα, εσύ ξέρω, λέει τον Κώστα την Αραεύση. Λέω ναι, έγινε και πορεία άρρωστο. Όχι, καλά είμαι, λέει ο Κώστα. Το σάβασε, ναι. Σηκώνεται πάνω, πιάνει τη λίρα. Πού δεν τσαπάμε. Δεν χαλούσε χατήρι σε κανέναν. Ήτανε πάρα πολύ καλός. Αυτό δηλαδή, ενώ η γυναίκα του προσπαθούσε να τον φέρει σε μια κατάσταση που να μπορεί να ορθοποδήσει, να περπατήσει, ξέρω εγώ, ήτανε πάντα στο κρεβάτι. Εκείνη την ημέρα με το που άκουσε τη φωνή μου, σου λέει τώρα εγώ δεν χαλάω χατήρι σε κανέναν γιατί έχουν ένα καλό μου χαπέτι. Αλλά που είμαι σαν το καφενείο του Σπαρτιάτη. Ο Σπαρτιάτης έτωνε ο μοναδικός καφετσής. Με όλα τα προσόντα, ο καλύτερος. Ψηλέας, για το και τον όνομα Σπαρτιάτης. Συμπόρτα που βλέπουμε σ' άλλο σήμερα, είναι κάτω τον Σπαρτιάτη, τα χέρω πίσω ράσαν και πίνουν έτσι ο Σπαρτιάτης. Εκείνα τα ημέρες επέθανε η πίνου του Αντρόγλη, του Γοργόρου. Ο Γοργόρος πήγε σε αταφεία και εκλόσκουτον. Συν περάνε απαδακά και κλώστε ένα τερί το Σπαρτιάτη, λέει τον Σπαρτιάτης, Γοργόρ, πού έστεινε. Και σταματά και λέει: Επί αναπότα σαν τα φύγια. Και εντό λέγνει από θα με λέει ο Σπαρτιάτη. Απαντά τον και ο Γρηγορίκας, καφετσίνα να μένε. Ένα άλλο ωραίο του Σπαρτιάτη. Ο Σπαρτιάτη ήταν μοναδικό. Λοιπόν, κάθισαν 3-4 άτομα σε διαφορετικά τραπέζια. Λέει ο Σπαρτιάτη: Εντό καφέντες εσύ Παναγιώτη. Λέει: Μέτριον. Εσύ βαρύ γλυκόν. Εσύ ελαφρύ γλυκόν. Μέτριον, βαρύ γλυκόν, ελαφρύ. Πάει Σπαρτιάτη στην κουζίνα, σε έναν τσέφτζε να πε, πήγε τρία καβέδε. Τρία καβέδε ίδια. Αρπίνε στο τραπέζι, λέει εσύ το είπε, μέτριον, μέτριον. Α, τόσο είναι ο μέτριον, δία το είχε κάνει. Εσύ το είπε, ο βαρύ γλυκόν. Α, τόσο είναι εκείνο, εκείνο. Πίνει ο πρώτο και λέει πάνω, λέει. Εγώ είπα σαν μέτριον, το είχε γλυκύβραστον. Μάλλον θα εδώ κατά τον πάνω. Και ξενίτια έρημον πάντα σκοτία πίσα. Η ξενίτια έρημον πάντα σκοτία πίσα. Εκεί το νερό κι χόρτα, νερό κι κοφτή δίψα. Εκεί το ψωμί κι χόρτα, νερό κι κοφτή δίψα. Πίνω κάποτε με θόταρνο πομαρό θυμό. Στην καρδιά με χατό άτσα θα ελεπατώ. Έναν αδέμαντο έταξες να βλάστε μοντέ δοκές.
Ανάθεμαντο έταξες να βλάστημον δεδοκές σι τους μανιών τα χέρα την ψη με παρεδοκές σι τους μανιών τα χέρα την ψη με παρεδοκές πίνω καπότε με θόταρνο κομαρό θυμό στην καρδιά με χατό άτσα θα ελεπατώ. Μάεψες με γαμρικά μαρές με μαγεμένον μαρές με μαγεμένον ανάμεσα σαν μαλοπάς αρές με συμπλέγμεν αρές με συμπλέγμενον ανάμεσα σαν μαλοπάς αρές με συμπλέγμεν αρές με συμπλέγμενον. Γεια σου Μιχαλάκη! Ημάεψες με γλωπόν για σοφά είναι κόπα για σοφά είναι κόπα. Ημάεψες με γλωπόν για σοφά είναι κόπα για σοφά είναι κόπα. Λιούμοντα στερούνε με και τες άτομα το και τες άτομα το πα. Λιούμοντα στερούνε με και τες άτομα το και τες άτομα το πα. Γεια σου Σάβα. Γεια σας παιδιά. Άιντε και βρέτε. Πανίτελε φίλε τα ξένε πιάσεν νημία πιάσεν νημία. Α, καλώς ενέ για νέ για πένα τραγωδία για πένα τραγωδία. Παρά καλώς ενέ για νέ για πένα τραγωδία για πένα τραγωδία. Σα πλατά να έλειβωσε συντραπέζουν τα βρε συντραπέζουν τα βρε σα πλατά να έλειβωσε συντραπέζουν τα βρε συντραπέζουν τα βρε. Μάνα σαλόγγεσι, φούμενα κάθεσε κι μάνα σαλόγγεσι, μάνα σαλόγγεσι. Για σάρε! Πατωλικά όδια σου το πόλα θα ήρθουν, το πόλα θα ήρθουν. Παρακαλώσε για πένα κι αλλά ξενάψια, σώσμονε και θάνατο.
πρώτον. Η Λευκόβρηση, ο Ίσβορος, δεν είναι μόνο το σήμερα. Είναι και το χθες. Είναι και οι άνθρωποι που πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή, αλλά καθόρισαν, συνέβαλαν, δημιούργησαν τη σύγχρονη ιστορία του χωριού. Σήμερα κοιτούν από ψηλά και σίγουρα είναι περήφανοι για τους απογόνους τους, γιατί βλέπουν ότι η ιστορία στον Ίσβορο συνεχίζεται. Εδώ, Παναγιώτη, είναι το άλλο χωριό, το σιωπηρό, χωρίς φωνές, χωρίς φασαρίες. Εδώ συνυπάρχουν όλοι, οι νέοι, με τους γέρους, οι γεροντάδες και οι γριάδες. Τώρα θα πει κάποιος, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον πολιτισμό? Δεν έχει να κάνει με τον πολιτισμό, έχει με την ιστορία του χωριού μας, έτσι. Εδώ είναι οι άνθρωποι που αναφέραμε νωρίτερα, βρίσκονται εδώ. Και βέβαια όταν στέκεσαι σε αυτό το σημείο εδώ και βλέπεις ότι ένα μικρό χωριό έχει ένα τόσο μεγάλο νεκροταφείο, νουνείς και λες, όλα εδώ είναι, τσάι πέμπνες κάνας σοχωρίων. Κι όμως, το χωριό είναι ζωντανό, η ζωή συνεχίζεται, τίποτα δεν έχει σταματήσει. Αυτό βέβαια που είναι το άσχημο είναι ότι σε αυτόν τον χώρο βρίσκονται θαμμένοι νέοι άνθρωποι. Και εδώ τώρα έρχεται στο μυαλό μου εκείνη η φράση που είχε πει κάποτε ο Ηρόδοτος, ότι κατά την περίοδο, λέει, του πολέμου, λέει, οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους, ενώ στην περίοδο της ειρήνης τα παιδιά συνοδεύουν τους γονείς στην τελευταία τους κατοικία. Τι σχέση έχει αυτό? Έχουμε πόλεμο? Ναι, έχουμε πόλεμο, Παναγιώτη. Έχουμε τον πόλεμο της ταχύτητας, τον πόλεμο της αρρώστιας. Όλα αυτά είναι συνέπειες αυτής της ταχύτητας και των ασθενειών. Είναι ένας πόλεμος κι αυτός. Και πόλεμο βέβαια έχουμε και τώρα με την κρίση. Και αυτός είναι πόλεμος. Ακήρυκτος βέβαια και χωρίς αντίπαλο. Βέβαια, καλό είναι να θυμόμαστε ότι όλες οι διαφορές λύνονται εδώ. Όλες οι διαφορές λύνονται εδώ. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους μας, ότι οι διαφωνίες μας να είναι μικρές και να τις κάνουμε χαμογελώντας τις διαφωνίες μας. Γιατί εδώ, θέλοντας και εμείς, σιωπούμε όλοι, Παναγιώτη.